Κοιτάμε, με την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου που είναι εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να πούμε ότι είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη, τα ξέρω τα σκαλιά αυτά, βέβαια στο Bronx. Έχω ζήσει 25 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και είναι μια σκοτεινή περιοχή εκεί, δεν είναι η πιο ευχάριστη. Η οποία μάλλον κουμπώνει και, και στο κλίμα της ταινίας. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς, γυρίστηκε εκεί. Είναι εκεί κυρίως άνθρωποι μιας κοινωνικής τάξης που θα λέγαμε από διάφορες περιοχές, αλλά θεωρείται μια περιοχή και επικίνδυνη. Αλλά και λίγο σκοτεινή. Αυτή ακριβώς η περιοχή. Την έχετε δει την ταινία? Πήγα και την είδα. Την είδα. Μετά από τόσες αντιδράσεις. Μετά από την κουβέντα που είχα, μου λέω μην πας τώρα και δεν την έχεις δει, να μιλήσεις υποθετικά. Έχει ενδιαφέρον η ταινία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και βεβαίως το ενδιαφέρον έχει καλλιεργηθεί περισσότερο από το γεγονός της διαφήμισης της ταινίας. Αυτό έχει πετύχει. Είναι αυτό που λένε, ότι είναι μία ταινία που δείχνει πώς νιώθει ένας άνθρωπος που πάσχει από μία ψυχική ασθένεια, από την δική του πλευρά, δηλαδή πώς το βιώνει ο ίδιος και όχι πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Πετυχαίνει αυτό? Κοιτάξτε, όχι, δεν νομίζω ότι πετυχαίνει αυτό. Νομίζω ότι στην Αμερική δίδεται αυτή η διάσταση ούτως ώστε να ταυτιστεί ότι ο ψυχικά παρεκκλίνων ή ο ψυχικά άρρωστος που θα λέγαμε είναι και βίαιος. Προσπαθούν δηλαδή να απομονώσουν. Υπάρχει μια πολιτική διάσταση στην Αμερική, μιλάμε έτσι, ότι ο τρόπος που τα όπλα λειτουργούν στην κοινωνία και το τι προσφέρουν μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, και επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και πολλά ατυχήματα, προσπάθησαν σε κάποια στιγμή να ταυτίσουν τη βία με την ψυχική ασθένεια. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια, πάνω από 40 χρόνια, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο ψυχικά ασθενής είναι βίαιος. Τις περισσότερες φορές είναι βίαιος κατά του εαυτού του. Ελάχιστες φορές κατά κατά τον άλλον. Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, να ζητήσω την κατανόησή σας, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μιλάμε για την ταινία Τζόκερ, για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει και για τις συζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Αντωνοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πολλές φορές και η συζήτηση που κάνει κανείς κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Πιο καλά σκέπτομαι. Ναι, όντως. Όταν δεν υπάρχει κάμερα. Λοιπόν, όμως ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέγατε, ότι ξέρουμε ότι η ταινία φύγει το θέμα της ψυχικής ασθένειας, έτσι, αυτός ο άνθρωπος νοσεί κατά κάποιο τρόπο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν μεγάλα ταμπού στο να συζητήσουμε για την ψυχική ασθένεια, τα οποία εκπορεύονται και από την ίδια την επιστήμη της ψυχιατρικής. Έτσι ακριβώς είναι, και πολλές φορές έτσι αναρωτιέται κανείς πώς, ενώ η επιστήμη στη τεχνολογική εποχή που ζούμε, έχουμε μείνει με μία παλιά ηθική πάνω στην εξέλιξη της ψυχιατρικής. Υπάρχει δηλαδή ακόμα η αντίληψη ότι περιθωριοποιούμε τον ασθενή ούτως ώστε να προστατεύσουμε αυτούς που θεωρούνται ότι πλέον είναι η φυσιολογική, σε εισαγωγικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί και ποτέ τι είναι φυσιολογικό, έτσι, γιατί και αυτό αλλάζει από χώρα σε χώρα, από συμπεριφορές, από αντιλήψεις και προκαταλήψεις που έχουμε για τα πρότυπα. Η ψυχιατρική, λοιπόν, διεθνώς θα έλεγα, δεν έχει εξελιχθεί στο βαθμό να μπορέσει να εντάξει τους ανθρώπους αυτούς. Και αν παρατηρήσατε στο έργο, δεν κάνουν τη διάγνωση, δεν λένε από τι πάσχει,
Δεν λένε. Mm. Δεν αναφέρουν από τι πάσχει. Γιατί? Γιατί ακόμα και τα... και οι κώδικες της για να προσδιορίσω την ασθένεια, έτσι, δεν είναι ξεκάθαρη. Σε κάποια φάση νομίζω ότι δίνει ένα χαρτάκι που έχει μια πάθηση, μια συναισθηματική ακράτεια, στην οποία γελάει χωρίς λόγο ουσιαστικά. Αυτό είναι μια διαταραχή, λέει. Αυτή η διαταραχή είναι υπαρκτή, δηλαδή... Υπάρχουν ασθενείς που την έχουν ως απόρρια κάποιας άλλης ασθένειας ενδεχομένως. Μπορεί να υπάρχει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι μια διαταραχή η οποία σε οδηγεί σε αυτή τη βίαιη συμπεριφορά. Ναι, προφανώς, ναι. Γιατί είπε διαταραχή ναρσιστική, ότι ήταν νάρκισσος δηλαδή, και όλα αυτά, αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν σε κάποιο σημείο να οδηγήσουν σε μια βίαιη συμπεριφορά αν είχε υπάρξει αποκλεισμός του ατόμου, περιθωριοποίηση και bullying, όπως είπατε. Υπήρχε ένα κοινωνικό bullying, έτσι. Υπήρχε απόρριψη. Υπήρχε απόρριψη από την κοινωνία. Υπήρξε απόρριψη από την μητέρα του κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Και υπήρξε και το κράτος που όταν αποφάσισε να δει το πρόβλημά του, η δομή έκλεισε. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος. Σας το λέω αυτό γιατί αφορά και τη χώρα μας ουσιαστικά. Στα ζήτητα βασικά. Κανείς δεν μπορούσε να τον αποδεχτεί μέσα σε ένα πλαίσιο, ούτε η οικογένειά του. Στην οικογένειά του υπήρχε μία θολούρα σε ό,τι αφορά πόσο υγιές ήταν το περιβάλλον που μεγάλωνε. Απροσδιόριστος υπήρχε ή δεν υπήρχε η μάσκα και ο κλόουν είχε και ένα συμβολισμό ότι δεν ξέρω ποιος είμαι και ούτε εσύ μπορείς να με δεις ποιος πραγματικά είμαι γιατί ούτε εγώ μπορώ να το προσδιορίσω. Γιατί ούτε η μάνα του έλεγε κάποιες αλήθειες για να μπορέσει το ταραγμένο του μυαλό να ισορροπήσει, τέλος πάντων, να σταθεί σε ένα σημείο. Να ρωτήσω κάτι. Το μήνυμα που θέλει να στείλει ο σκηνοθέτης αυτής της ταινίας, το οποίο προφανώς έχει να κάνει με την ψυχική ασθένεια, ποιο ακριβώς μπορεί να είναι? Κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους, προσεγγίστε τους με άλλο μάτι, κάντε συζήτηση για την ψυχική ασθένεια που κάποιοι τη λένε τρέλα και εκεί είναι και το στίγμα το οποίο είπαμε προηγουμένως. Εγώ όπως το ερμηνεύω, δεν μπορώ να ξέρω... Με στο μυαλό του σκηνοθέτη. Υποθέτω και οι υποθέσεις μπορεί να είναι τελείως λάθος. Αλλά υποθέτω ότι ήθελε να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Αυτό είναι ψυχιατρικό. Ταύτισε περνώντας έτσι τα μηνύματα μιας πολιτικής διάστασης ότι θα πρέπει να προσέχουμε την ψυχιατρική, τον ψυχιατρικά νοσούντα, γιατί ακολουθεί μία βίαιη συμπεριφορά. Mm-hmm. Αυτό πέρασε. Δυνάμει, και ναι. Που δεν είναι πραγματικά έτσι. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι όταν περάσεις αυτή τη διάσταση της βίαιης συμπεριφοράς, χρησιμοποιείται μία με όπλα και έχουμε... πολλά προβλήματα και πολλά θύματα μέσα από αυτές τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Και από την άλλη, ενώ παρουσιάζει αυτό, δεν μας δίνει στοιχεία αρκετά το πώς θα γίνει, γιατί το κοινωνικό κράτος δεν εξασφαλίζει να καλύψει ή να παρακολουθήσει σε ποιο βαθμό αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να ξεφύγουν. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αφορά και τη χώρα μας, φαντάζομαι. Αφορά και τη χώρα μας. Έχετε μια εικόνα. Είμαστε όντως πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Είμαστε πολύ πίσω και ένα δεύτερο σημείο που εγώ έχω παρατηρήσει μέσα από τη δουλειά μου, γιατί όπως ξέρετε εργάζομαι ως δικαστηριακή ψυχολόγος και ακριβώς έχω αντιμετωπίσει πολλά, είναι ταμπού. Εμείς το κρύβουμε. Εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι η ψυχικά ασθενής, γιατί είναι ταμπού. Το θέμα. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα και όσο δεν το λέμε θα κρύβεται και η κάθε οικογένεια ελληνική που μπορεί να έχει ένα άτομο μέσα που πραγματικά υποφέρει από ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα θα περιμένει στο περιθώριο. Δεν έχουμε αριθμό, λέτε. Δηλαδή, δεν έχουμε αριθμό για το σύνολο του πληθυσμού που υποφέρει. Και ο αριθμός αυτός
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν πας στην επαρχία και στα νησιά και παντού. Και τα τελευταία χρόνια με τις όποιες αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία μας, γιατί έχουν γίνει φοβερές αλλαγές, σε όλα τα επίπεδα και με την οικονομική κρίση, είδαμε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία αυτοκτονίες, που δεν υπήρχαν αυτά μέσα στη συμπεριφορά των Ελλήνων. Και είδαμε και μία έρευνα πρόσφατα που λέει ότι ένα στα τέσσερα παιδιά έχει σκεφτεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Και το οικονομικό ήταν ψηλά στους λόγους. Γιατί είναι μια γενιά που μεγάλωσε στην κρίση και μεγάλωσε μαθαίνοντας ότι δεν υπάρχουν χρήματα και τους επιβάρυνε κατά ψέματα. Βέβαια και σήμερα ο νέος έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει πολύ πιο εύκολα τον εαυτό του μέσα από τα social. Μέσα. Με άλλα πρότυπα στον κόσμο. Με άλλα πρότυπα. Έχει την πληροφορία πολύ πιο γρήγορα. Δεν επεξεργάζεται η πληροφορία. Δεν φτάνει σε ένα σημείο που να μπορεί κάποιος να το αναλύσει. Επομένως, καταπίνεται ο μη και διαμορφώνει με τη φαντασία, το φόβο. Ο φόβος τι είναι. Η φαντασία μας είναι ο φόβος. Έτσι δεν είναι. Επειδή λέμε για παιδιά και ανήλικους, εσείς με ποια άποψη συντάσσεστε? Θα μπορούσε ένας ανήλικος να δει αυτή την ταινία, προφανώς να την καταλάβει, αλλά και να μην επηρεαστεί ψυχολογικά? Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί σε βαθμό αρνητικό. Θα τον πείραζε να δει συναισθηματικά, όπως πειράζει όλους μας. Όμως επειδή έχει γίνει τόσο πολύ θόρυβος για αυτή την ταινία, τα παιδιά πάνε προετοιμασμένα να δουν την ταινία. Αυτό λειτουργεί σαν ένα μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή πάω να δω, θα υπάρχει βιαιότητα, γιατί υπάρχει βιαιότητα μέσα στο φιλμ. Είναι ομή βιαιότητα, έτσι. Και ταυτίζεται και με το ψυχιατρικό. Δεν ξέρω αν ένα παιδί στην ηλικία των 14-15 ετών έχει την ωρίμανση να μπορεί να αξιολογήσει αυτά και να τα τοποθετήσει, να τα ιεραρχήσει, έτσι ώστε να μην αφήσουν τραύμα. Ωστόσο, το επιχείρημα ήταν ότι ελοχεύει ο κίνδυνος του μιμητισμού. Γιατί έχουμε δει και στο εξωτερικό παραδείγματα και εφήβων και μεγαλύτερων σε ηλικία που βλέπουν μια ταινία και προσπαθούν να αναπαράξουν αυτό που είδαν. Κοιτάξτε, θα μπορούσε. Όταν κάποια παιδιά που μπορεί να είναι ευάλωτα, θα μπορούσε να υπάρχει ο μιμητισμός. Αλλά ο μιμητισμός θα μπορούσε να είναι σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα ήταν μόνο για αυτή την ταινία. Καλό είναι τέτοιου είδης ταινίες, όταν παίρνουν αυτές τις διαστάσεις, κανείς να σκεφτεί ως γονιός πώς θέλει να το αντιμετωπίσει. Ο γονιός ξέρει το παιδί του. Δεν το ξέρω εγώ. Ναι, λέτε, και δεν έχει περίπτωση να κάνει με την ηλικία. Δηλαδή, αν είναι 12, είναι 14, είναι 16. Είναι. Κοιτάξτε, ένα παιδί 12 ετών δεν θέμα. Θα το άφηνα να πάει. Δεν θα ήθελα να τη δει την ταινία. Ωστόσο, είναι γενιές που μεγαλώνουμε via video games, YouTube, δηλαδή. Αν δείτε αυτά που βλέπουν τα παιδιά, που τα κοιτώ εγώ πολλές φορές, γιατί πρέπει να ξέρω ότι βλέπουν. Όμως εκεί είναι game, είναι παιχνίδι. Αυτό το απορροφά το καταλαβαίνει, επομένως δεν αποτυπώνεται, δεν αφήνει αποτύπωμα. Πάει στο επόμενο, δεν καταγράφεται στο κύτταρο όπως λέμε. Η ταινία όμως είσαι 2 ώρες εκεί, 1 ώρα και καταγράφεται αυτό. Δηλαδή το βλέπεις, δεν αλλάζεις αμέσως, είσαι εκεί και το παρακολουθείς. Και περιμένεις το επόμενο, ενώ με τα video game είναι τόσο γρήγορα που δεν καταγράφεται στον εγκέφαλο για να μπορεί να αφήσει αποτύπωμα. Όμως όλα αυτά συνθέτουν μια άλλη αντίληψη συμπεριφοράς και θα πρέπει να τα προσέξουμε. Ωραία. Βελίκα, δεν ξέρω αν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Να την ευχαριστήσουμε την κυρία Αντωνοπούλου πάρα και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Πολλές πτυχές διαφορετικές και το θέμα των δομών και το θέμα των ταμπού και του στίγματος. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ίσως κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε λίγο, να λίγο παραπάνω. Για... Όχι με αφορμή την ταινία, αλλά με αφορμή την πραγματικότητα για τις δομές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.